στους ρυθμούς του 53ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου θα κινείται η πόλη από τις 2 έως τις 11 Νοεμβρίου. Η φετινή δεκαήμερη γιορτή θα έχει ανανεωμένο βλέμμα με εμφανή προσανατολισμό στον ανεξάρτητο κινηματογράφο, προκειμένου μέσα από τις 150 ταινίες που θα προβληθούν να αναδειχθεί το μεγαλείο του ανθρώπου. Απόν από τη συνέντευξη τύπου ήταν ο καλλιτεχνικός διευθυντής και ψυχή του φεστιβάλ Δημήτρης Αιπίδης λόγω ίωσης. Ωστόσο, το μήνυμα του κυρίου Αιπίδη μετέφερε η γενική συντονίστρια του φεστιβάλ, κυρία Ελένη Ράμου. Πιστεύω ότι το φετινό το φεστιβάλ, τουλάχιστον από όσο έχω αντιληφθεί, θα είναι ένα πολύ ζωντανό φεστιβάλ μέσα στο πνεύμα που έχει αποκαταστήσει και έχει καθιερώσει ο Δημήτρης Αιπίδης και η προηγούμενη του φυσικά. Ο κοινός άξονας, το κοινό στοιχείο των 150 συνολικά ταινιών του 53ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης είναι ο άνθρωπος. Οι δημιουργοί συνθέτουν τη σύγχρονη ανθρωπογεωγραφία και αναμετρίονται με τις ραγδαίες εξελίξεις που διαδραματίζονται σε παγκόσμια κλίμακα. Το μεγαλείο του ανθρώπου υμνούν και οι μεγάλοι δημιουργοί, τους οποίους τιμά φέτος το φεστιβάλ με αφιερώματα. Το καλλιτεχνικό πρόγραμμα του φεστιβάλ παρουσίασε η κυρία Ράμου, η οποία ανέφερε ότι θα περιλαμβάνει την παρουσία σημαντικών ονομάτων του διεθνούς κινηματογραφικού χώρου, ταινίες από όλο τον κόσμο, 14 ελληνικές ταινίες που θα κάνουν πρεμιέρα, αφιέρωμα στον Θόδωρο Αγγελόπουλο, καθώς επίσης και master classes, ανοιχτές συζητήσεις και παράλληλες εκδηλώσεις. Επίσης, σημαντική πρωτοβουλία του φετινού φεστιβάλ είναι η ίδρυση ταινιοθήκης της Θεσσαλονίκης. Στο επίσημο διαγωνιστικό πρόγραμμα συμμετέχουν 15 πρώτες ή δεύτερες ταινίες μυθοπλασίας σκηνοθετών από όλο τον κόσμο, οι οποίες θα διεκδικήσουν το Χρυσό τον Αργυρό και το Χάλκινο Αλέξανδρο, ειδικό βραβείο της Επιτροπής για Πρωτοτυπία και Καινοτομία, καθώς και 5 ακόμη βραβεία σκηνοθεσίας, σεναρίου, ανδρικής ερμηνείας, γυναικείας ερμηνείας, καλλιτεχνικού επιτεύγματος. Να σημειώσουμε, το έχουμε ήδη ανακοινώσει, ότι τα βραβεία φέτος δεν έχουν χρηματικό αντίτιμο. Είναι τιμητικά. Ο δήμαρχος της πόλης και πρόεδρος του φεστιβάλ Γιάννης Μπουτάρης τόνισε ότι το φεστιβάλ αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα, αν και τα χρέη του έχουν μειωθεί κατά πολύ, και πρόσθεσε ότι η φιλοδοξία του είναι το φεστιβάλ να χρηματοδοτείται και από τον Δήμο Θεσσαλονίκης. Από την πλευρά της, η κυρία Ράμου σημείωσε ότι το χρέος μειώθηκε από 6.200.000 ευρώ σε 2 εκατομμύρια ευρώ, ενώ ο φετινός προϋπολογισμός του φεστιβάλ είναι 1.600.000 ευρώ. Το μικρό πρόβλημα το οποίο παραλάβαμε, σέρνουμε, έχει μειωθεί σημαντικά οι οφειλές και όλες οι εκκρεμότητες που υπήρχαν, αλλά δεν έχουν τελειώσει. Όπως δεν έχει τελειώσει και η αυτονομία, θέλετε, η οικονομική αυτονομία του φεστιβάλ. Αυτή δεν έχει καν αρχίσει, δηλαδή μην περιμένουμε σε μια περίοδο τέτοιας κρίσης που περνάμε να μην έχουμε συνέστηση τι μας γίνεται και να θέλουμε να έχει αυτονομία οικονομική το φεστιβάλ. Ο κύριος Μπουτάρης διαβεβαίωσε ότι η προτομή του Θόδωρου Αγγελόπουλου, την οποία φιλοτέχνησε και δόρισε Ρώσος καλλιτέχνης, πρόκειται μέχρι το τέλος του χρόνου να τοποθετηθεί μπροστά στην είσοδο του Μουσείου Κινηματογράφου στο λιμάνι. Ραντεβού στη μεγάλη οθόνη.